της Ομοσπονδίας Εργατοπαλλήλων προς το Υπαρδουργία Σηματισμού Δέρματος Ελλάδος. Όλες και όλοι στην απεργία 10 Ιούνιου. Να μην περάσει το αντεργατικό έκτρωμα. Συναδέλφες και συνάδελφοι, το νέο αντεργατικό τερατούργημα που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τις ανατροπές του αιώνα ξεθεμελιώνει βασικές κατακτήσεις για τις οποίες η τάξη μας έδωσε αιματηρούς αγώνες. Διαλύει το 8ωρο, επιβάλλει 10ωρο δουλειά χωρίς επιπλέον αμοιβή, ξεμοναχιάζει τους εργαζόμενους απέναντι στην εργοδοσία. Προβλέπει το παραπέρα ψήλωμα της Κυριακάτη της Αργίας με διεύρυνση των κλάδων που τις Κυριακές, χτυπάει τη συνδικαλιστική δράση, τα σωματεία, το δικαίωμα στην απεργία. Απελευθερώνει πλήρως τις απολύσεις, ακόμα και μετά από δικαστική απόφαση υπέρ του εργαζόμενου. Καταργεί την επιθεώρηση εργασίας. Είναι ένα νομοσχέδιο κατά παραγγελία του ΣΕΦ και των άλλων εργοδοτικών ενώσεων που νομιμοποιεί τη μέχρι τώρα εργασιακή ζούγκλα των προηγούμενων κυβερνήσεων και την πολλαπλασιάζει. Βάζει γερά θεμέλια σε όλα τα εργατικά μέτρα που πέρασαν με αφορμή την πανδημία. Είναι μέτρα που εξασφαλίζουν στη μεγαλοεργοδοσία, στους επιχειρηματικούς ομίλους, ακόμα πιο φτηνούς, ευέλικτους, αναλώσιμους και αποκλεισμένους εργαζόμενους, απογειώνοντας την εκμετάλλευση. Στους κλάδους μας, οι εργαζόμενοι ζουν στο πετσί τους αυτή την εργασιακή ζούγκλα που διαμορφώθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Την καταστρατήγηση του ωραρίου, όπως βολεύει την εργοδοσία, αλλού επιβάλλοντας εκπαιδευτική εργασία και αλλού δουλειά ήλιο με ήλιο. Το βιώνουν οι συνάδελφοι στα φασοτζίδικα του κλιματισμού που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, 6 μέρες τη βδομάδα, ακόμα και τις Κυριακές. Οι συνάδελφοι στα βιομηχανικά πλυντήρια, στα βιοσοδεψία, στα τσανταράδικα. Το βιώνουν οι γονεργάτες στην Καστοριά και στη Σιάτιστα που σχεδόν ένα χρόνο τώρα ζουν με επιδόματα ψίχουλα όσοι είναι ασφαλισμένοι. Ενώ η πλειοψηφία αυτών που δουλεύουν με το κομμάτι στο σπίτι έχουν μείνει άνεργοι χωρίς επίδομα ανεργίας. Η απληρωσιά όλα αυτά τα χρόνια ήταν στην ημερήσια διάταξη, τώρα με το αντεργατικό έκτρωμα θα έχει και τη βούλα του νόμου. Χωρίς δεύτερη σχέση, το αντεργατικό νομοσχέδιο πρέπει να πεταχθεί στα σκουπίδια. Κανονικότητα και συγχρονισμός και πρόοδος δεν είναι η σύγχρονη σκλαβιά. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Δεν υπάρχει βήμα πίσω για την προχώρηση. Απαντάμε αγωνιστικά σε κυβέρνηση και εργοδοσία στη βαρβαρότητα που θέλουν να μας επιβάλλουν. Οι εργαζόμενοι να προσπεράσουν την αποξιωμένη ηγεσία της ΓΕΣΕΕ που βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία με την κυβέρνηση και τους εργοδοτικές ενώσεις όλους αυτούς τους μήνες στηρίζοντας τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για να περάσει το εργατικό έκτρωμα με το πιο ανώδυνο τρόπο διαφημίζοντάς το ότι έχει και θετικά στοιχεία. Στόχος τους είναι προφανής. Θέλουν να αποσυντονίσουν και να αποδιοργανώσουν το επιβεβλημένο απεργιακό μέτωπο των εργαζομένων απέναντι σε ένα νομοσχέδιο που δεν αφήνει τίποτα ανέντευτο, προσφέροντας ό,τι δικαιώματα μας έχουν απομείνει στον βωμό του εργοδοτικού κέρδους. Ευχαριστώ.